Άγιοι Απόστολοι, Πέτρε και Παύλε και πάντες οι Άγιοι, πρεσβεύσετε υπέρ ημών, υπέρ Αγίαθεντε και σώσον εμάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, δια των εφών των Αγίων Πάντων και της Παναγίας Μητρός, ελέησον εμάς. Σήμερα, αδελφοί μου, ακούσαμε στο Ευαγγέλιο ότι κάποιος πλησίασε τον Χριστό, τον Κύριό μας, και τον ρώτησε: «Τι ποιή σας ζωή αιώνιων κληρονομήσω?» Τι πρέπει δηλαδή να κάνω για να κληρονομήσω την αιώνια ζωή? Και το απάντησε ο Χριστός: «Τις εντολές τις ξέρεις. Ποιες? Μη μοιχεύσεις, μη φωνεύσεις, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Αυτά λέει τα έκανα από μικρός». Και ο Χριστός τον είδε και του λέει: «Ακόμα, άμα θέλεις να γίνεις τέλειος, ακόμα ένα σου λείπει. Ποιο? Αυτός ήταν ο πλούσιος. Όλα όσα έχεις, λέει, την περιουσία σου, πώλησε την, μοίρασέ την στους φτωχούς και δεύρω ακολούθημη». Και αυτό ήταν πάρα πολύ δύσκολο και αδύνατο, βέβαια. Και είπε ο Χριστός ότι οι πλούσιοι είναι δύσκολο να σωθούν. Είναι κολλημένοι στα πλούτη τους. Ποιος μπορεί να σωθεί, ρωτάνε οι Απόστολοι. Και απάντησε ο Χριστός: «Τα αδύνατα παρά ανθρώπης, δυνατά παρά το Θεό εστίν». Οφείλουμε λοιπόν, αδελφοί μου, και εμείς να τηρούμε τις εντολές. Αλλά όχι ότι αυτές είναι άξιες και αρκετές και ικανές να μας σώσουν. Επιπλέον θέλει και κάτι ακόμα ο Χριστός. Θέλει την καρδιά μας, αδελφοί. Βέβαια, εμείς δεν είμαστε τόσο πλούσιοι ώστε να έχουμε τέτοιο πρόβλημα, αλλά όμως πρέπει να έχουμε τη διάθεση, τη καλή, και να τουλάχιστον να τηρήσουμε αυτή την τελευταία συμβολή της σύστασης του Χριστού: «Δεύρω ακολούθημη». Πώς θα ακολουθήσουμε, αδελφοί, τον Χριστό? Αυτό και αυτό δεν είναι και τόσο εύκολο και είναι για τους λίγους. Όπως ήταν, ας πούμε, ο Άγιος Πορφύριος, ο Άγιος Παΐσιος, που από μικρή ηλικία δεν είχαν και τίποτα, βέβαια, ούτε ένα χαρτζιλίκι στην τσέπη τους, ιδίως ο Άγιος Πορφύριος, ξέρουμε καλύτερα. Ακολούθησαν τον Χριστό, λοιπόν. Παραδόθηκαν στο θέλημα του Θεού και υπάκουσαν σύμφωνα με τους νόμους και αξιώθηκαν πολλών χαρισμάτων, πολλών και μεγάλων χαρισμάτων από το Θεό. Εμείς, αδελφοί, που δεν μπορέσαμε να το κάνουμε αυτό, αλλά ήρθαμε λίγο πιο καθυστερημένοι στον δρόμο του Θεού, όμως ο Θεός δέχεται τη μετάνοιά μας και του λέμε με όλη μας την καρδιά: «Ο Θεός δέχεται τη μετάνοιά μας. Έλεος Χριστέ μου, σε παρακαλούμε πάρα πολύ, συγχώρεσέ μας. Δεν μπορέσαμε να σου προσφέρουμε τη ζωή μας, την ψυχή μας, όλη μας τη δύναμη, τα νιάτα μας ακόμα σε σένα, όταν δεν το κάναμε όπως οι μεγάλοι Άγιοι αυτοί, που είναι μεγάλοι Άγιοι, αδελφοί μου, Άγιος Πορφύριος και Άγιος Παΐσιος. Τουλάχιστον σε παρακαλούμε πάρα πολύ να μας συγχωρέσεις. Σε παρακαλούμε πάρα πολύ, με όλη μας την καρδιά, συγχώρεσέ μας». Και ακόμα, αδελφοί, όπως μας συνιστούν αυτοί οι Άγιοι, να ζητάμε από το Θεό να μας συγχωρέσει, γιατί πολλές φορές αμαρτήσαμε. Πολλές φορές περιφρονήσαμε το θέλημα του Θεού και δεν προσπαθήσαμε να το τηρήσουμε. Λίγο πολύ, από λίγο ως πολύ, παραβήκαμε το θέλημα του Θεού. Αλλά και όμως ο Πατέρας μας, αδελφοί μου, ο ουράνιος Πατέρας, που είναι Πατέρας μας, Πατέρας μας με όλη τη σημασία της λέξεως, που μας αγαπάει, δέχεται τη μετάνοιά μας, θέλει να σωθούμε, δηλαδή θέλει να χαρούμε. Αυτό είναι η σωτηρία. Η αιώνια σωτηρία σημαίνει αιώνια χαρά, αδελφοί μου, κοντά στο Θεό. Μας δέχεται λοιπόν, έστω και καθυστερημένα, και εμείς εδώ παρακαλέσαμε τον Θεό. Προλίγου είπε μία από τις αιτήσεις που έλεγε ο
Ο παππούλης μας υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εισερχομένων εν αυτό, ερχόμαστε λοιπόν και εμείς να λατρέψουμε το Θεό με πίστη, με ευλάβεια, με σεβασμό, με μετάνοια, με προσευχή, ζητώντας έλεος από το Θεό και άλλα και με ταπεινοφροσύνη, αδελφοί. Για να μας ακούσει ο Θεός πρέπει να έχουμε ταπεινό φρόνημα. Δηλαδή, να μην κατηγορούμε κανέναν άλλον, να μην καταχρύνουμε παρά μόνο τον εαυτό μας. Και σύμφωνα με το παράδειγμα όλων των Αγίων, ανεξαιρέτως όλων των Αγίων, για να είναι ευάρεστοι στο Θεό πρέπει να έχουν ταπεινό φρόνημα. Να πιστεύουν δηλαδή ότι αυτοί, ο κάθε ένας μας και εγώ που σας μιλάω και εσείς που με ακούτε και όλοι οι χριστιανοί, να πιστεύουμε ότι είμαστε ανάξιοι για τη σωτηρία μας. Ότι είμαστε οι χειρότεροι από όλους τους ανθρώπους. Και αυτή η ταπείνωση μας δικαιώνει ενώπιον του Θεού. Μπορεί βέβαια να κατηγορούμε τον εαυτό μας, αλλά όμως μέσα μας, μέσα στην καρδιά μας, αυτομάτως, καταλαβαίνουμε ότι ο Θεός χαίρεται αυτή την ταπεινοφροσύνη μας, μας συγχωρεί, μας δέχεται, μας αγκαλιάζει και μας δίνει ευλογίες πολλές, αδελφοί μου. Λίγο πολύ βέβαια. Ανάλογα με την περίπτωσή μας, με την κατάστασή μας, μας δίνει τη Θεία Χάρη. Όλα τα καλά που έχουμε στη ζωή μας τα λέμε με μία λέξη, Θεία Χάρη. Λοιπόν, γι' αυτό τον παρακαλούμε λοιπόν και του λέμε «Έλος, Θεέ μου, έλος», έλεγε και ένα τροπάριο, «Πάσες απαλογίες απορούντες, ταύτινης την οικεσία ενός δεσπότη αμαρτύλη προσφέρομεν ελέησον ημάς». Πάσες απολογίες απορούντες, θα πει δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για όλα μας τα λάθη που κάναμε από μικρή ηλικία μέχρι και σήμερα. Όμως, σε παρακαλούμε πάρα πολύ. Και ο Θεός, αδελφοί μου, δέχεται τη μετάνοια μας. Μέσα στα πλαίσια, λοιπόν, της Ορθοδόξης Εκκλησίας μας, δεν τηρούμε τις εντολές, αδελφοί, μόνο για να σωθούμε στην άλλη ζωή όταν έρθει, γίνει η γενική κρίση, αλλά και στη διάρκεια αυτής εδώ της ζωής χαιρόμαστε το ότι είμαστε μέλη και εμείς του εκλεκτού λαού του Θεού. Τον παρακαλούμε τον Θεό, τον Πατέρα μας, του λέμε ουράνιε Πατέρα, δεν είμαστε άξιοι να άξια παιδιά σου, καλά παιδιά σου, αλλά όμως δεν θέλουμε να είμαστε και με τον έξω από εδώ. Σε παρακαλούμε πάρα πολύ. Έλεος, συγχώρεσέ μας, φώτισε μας, ευλόγησε μας, δυνάμωσέ μας. Κοντά στο Θεό, λοιπόν, αδελφοί μου, αντιμετωπίζουμε και όλες τις δυσκολίες της ζωής. Είτε προσωπικές, είτε οικογενειακές, είτε τοπικές, εθνικές. Παρακαλούμε λοιπόν τον Θεό και για όλο τον κόσμο βέβαια. Αλλά άμα θέλουν, πρέπει να θέλουν και άλλοι να σωθούν. Δεν μπορεί να σώσει ο Θεός κανένα που δεν το ζητάει, που δεν το θέλει, που δεν επιθυμεί. Υπάρχουν αλλόθρησκοι και αιρετικοί ακόμα που είναι πολύ υπερήφανοι και νομίζουν ότι αυτοί θα σωθούν και ότι εμείς είμαστε οι χαμένοι. Αλλά όμως, αδελφοί μου, η αλήθεια είναι διαφορετική. Ο διάβολος διαστρέφει την πραγματικότητα, ξεγελάει τους δικούς του, όσους παραβαίνουν είτε απιστούν είτε παραβαίνουν τον νόμο του Θεού και νομίζει ότι αυτός θα τους πάει στην κόλαση, ότι είναι δήθεν καλύτερη κόλαση από τον Παράδεισο. Αλλά εμείς, αδελφοί μου, που με τη χάρη του έχουμε όχι λίγο μυαλό, έχουμε πολύ μυαλό, αλλά με τη χάρη του Θεού βέβαια, του λέμε «Θεέ μου, σε παρακαλούμε, δεν ενδιαφερόμαστε, δεν μας αγγίζει καθόλου το τι κάνει η πλειοψηφία». Αν είναι η πλειονότητα των ανθρώπων που είναι μακριά από το Θεό, εμάς δεν μας ενδιαφέρει, αδελφοί μου. Γιατί? Και δεν προσπαθούμε να πείσουμε κανέναν ότι εμείς είμαστε οι καλοί. Εμείς νιώθουμε το Θεό μέσα στην καρδιά μας, αδελφοί. Ερχόμαστε στην Εκκλησία, συμμετέχουμε στα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας και προπαντός βέβαια μετά από εξομολόγηση με τη Θεία Κοινωνία που παίρνουμε μέσα μας στον Χριστό. Έχουμε λοιπόν μια απτά παραδείγματα, απτά που τα καταλαβαίνουμε ο καθένας μας και ερχόμαστε λοιπόν και χαιρόμαστε που είμαστε παιδιά του Θεού, έστω και όχι καλά παιδιά, αλλά αφού μετανοούμε και προσευχόμαστε και παρακαλούμε και ζητάμε έλεος, μας ελεεί ο Θεός. Λέει ο προφήτης, ο Ιωήλ κιόλας,
Πας ως αν επικαλέσετε το όνομα Κυρίου σωθήσατε. Και επαναλαμβάνει και ο Απόστολος το ίδιο ακριβώς. Όποιος θα επικαλεστεί το όνομα του Θεού θα σωθεί. Γι' αυτό και λοιπόν και εμείς με όλη μας την καρδιά του λέμε «Έλεος Θεέ μου, σε παρακαλούμε πάρα πολύ». Και έτσι με τη μετάνοια, με την προσευχή, με αυτή την ηκετευτική στάση ενώπιον του Θεού, μας συγχωρεί ο Θεός, διορθώνουμε τα λάθη μας, είτε μεγάλα είτε μικρά, αφού εξομολογούμαστε και παρακαλούμε και πάντοτε. Έστω και αν έχουμε εξομολογηθεί, αδελφοί μου, όμως την προσευχή μας πρέπει να θεωρούμε τον εαυτό μας ανάξιο για τη σωτηρία. Συνιστά ο Άγιος, ο Θεός, στους Αγίους, να πιστεύουν ότι έχουμε κάποια παραδείγματα συγκεκριμένα, ότι όλοι οι άλλοι θα σωθούν, όλος ο άλλος κόσμος εκτός από εμάς. Και αυτή η ταπείνωση μας δικαιώνει και μας κάνει εμάς άξιους σωτηρίας. Και ο καθένας ας αναλάβει τις ευθύνες του και ας υποστεί τις συνέπειες των επιλογών του εδώ στην επίγεια ζωή. Δεν θα δυσκολευτεί καθόλου ο Χριστός, αδελφοί μου, όταν κρίνει τον κόσμο, να πει ποιος είναι καλός, ποιος είναι κακός, να το σώσουμε, να μην το σώσουμε. Αλλά ο Θεός θα σεβαστεί τις επιλογές μας. Θέλουμε να είμαστε με τον Χριστό, θα πάμε στα δεξιά του, στην αιώνια σωτηρία, στην αιώνια ευτυχία δηλαδή. Δεν το θελήσαμε, κακό του κεφαλίου μας. Δεν μπορεί ο Θεός να σώσει, ούτε και η Παναγία. Βέβαια, μπορούμε να προσευχηθούμε βέβαια μέσα των μνημοσύνων, των λειτουργιών, των ελεημοσυνών για τους κεκοιμημένους. Είναι πιο εύκολα τα πράγματα πάντως για τους Ορθοδόξους Χριστιανούς, έστω και αν δεν πρόλαβαν να μετανοήσουν, παρά για όλους τους άλλους, γιατί μόνο ο Χριστός έχει την δύναμη, τη δυνατότητα και το δικαίωμα να συγχωρεί αμαρτίες. Λοιπόν, πάντοτε μέσα στα πλαίσια της Εκκλησίας μας, αδελφοί, και εμείς εδώ που ζούμε, χαιρόμαστε το ότι είμαστε παιδιά του Θεού, προσευχόμαστε λοιπόν και αισθανόμαστε και σύμφωνα με το παράδειγμα των Αγίων, όσο πιο πολύ, τόσο καλύτερα. Το αισθανόμαστε μέσα μας, αδελφοί. Και δεν έχουμε καμία ανάγκη να πείσουμε με επιχειρήματα διάφορα ότι εμείς είμαστε οι καλοί, αλλά το αισθανόμαστε γιατί έχουμε την ευλογία του Θεού. Ο Χριστός και η Παναγιά να σας ευλογεί, αδελφοί μου, να χαίρεστε κι εσείς αυτό ότι είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Είμαστε ο εκλεκτός λαός του Θεού. Αμήν.